Παπαπα, ούτε που το φανταζόμουν ότι οι ηθοποίοι τραβάνε τέτοια κούραση στα γυρίσματα. Αχ, μην το συζητάς, πτώμα είμαι. Τόσες ώρες ήρθα στα ΣΥΑ για να πούμε τρεις κουβέντες. Με χτύπησε και ο Φλεβίτης. Δηλαδή αυτοί οι ηθοποίοι που παίζουν στα σύριαλ και μαθαίνουν τόσα λόγια κάθε εβδομάδα, αυτά τραβάνε. Αυτά και χειρότερα, Όλγα μου. Απαπα, παλιό επάγγελμα. Καλά, σοβαρά, εγώ δεν κουράστηκα καθόλου. Δεν κουράστηκες? Όχι, δεν ξέρω, ίσως με συνεπήρε αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία. Σιγά, μωρή Μπέτι Ντέιβις. Γιατί, αφιβάλλεις ότι υπήρχε μία καλλιτεχνική μαγεία? Δεν ξέρω, αλλά οι κάμερες, ο σκηνοθέτης, τα φώτα, με συνεπήρε αυτή η καλλιτεχνική μέθεξη. Γιατί σε ψώνια, γι' αυτό. Ας μην ήταν ο Μαρτσέλο και σου, λέγα εγώ. Για χάρη του τα τραβάμε όλα, για χάρη του. Μεγάλη χάρη του. Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να έπαιζα και χωρίς το Μαρτσέλο, γιατί έχω πολύ εμπιστοσύνη στον Τάκη. Δεν λέω, καλά συγκεντάξει, αλλά όσον άνω Μαρτσέλο προσδίδει άλλο κύρο στην ταινία. Σωστά, χωρίς το Μαρτσέλο πώς θα πήγαινε η ταινία στις Κάνες. Περίμενε λίγο, δεν έχει πάει ακόμα. Σίγουρα θα πάει. Λέτε να πάρουμε και κανένα βραβείο? Διόλου απίθανο. Σίγουρα θα πάρουμε τη Χρυσή Άρκτο. Το πολύ πολύ τι να σημαίνει. Η Χρυσή Άρκτο τη δίνουν στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Στις Κάνες δίνουν Δάφνη Στεφάνη. Και το φοράνε στο κεφάλι βραβευμένοι? Όχι, σε πλακέτα το δίνουνε, μπεμπέκα μου. Και σε πλακέτα καλό είναι. Λέτε να πάρουμε κι εμείς καμιά διάκριση? Δεν δίνουνε βραβείο κομπάρσας. Γιατί εμείς κομπάρσες είμαστε, Όλγα? Κομπάρσες και φαίνεσαι, εγώ έπαιξα. Όταν είπα τα λόγια μου ήμουνα ανατριχιαστική. Γιατί εγώ δεν ήμουν ανατριχιαστικιά? Τέτοια ηθοποιώ ευαίσθητη σαν και σένα δεν έχω ξαναδεί, μου είπε ο Τάκης, έτσι μου είπε. Αυτά που παίζουμε είναι ρόλοι, μικροί αλλά ρόλοι. Μπορεί να πάρουμε και το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου. Να σου πω εγώ και να μην πάρω βραβείο προσωπικά, δηλαδή δεν με νοιάζει, αρκεί να βραβευτεί η ταινία. Για να έρθει το βραβείο στην Ελλάδα. Α, φυσικά η ταινία, το συζητάς, δεν το συζητάμε. Πρώτα η ταινία, ας πάρει ταινία το πρώτο βραβείο και εγώ δεν πειράζει, μην πάρω τίποτα. Δεν ξέρω, το φοβάμαι λίγο το πρώτο βραβείο, γιατί έχει μεγάλο συναγωνισμό φέτος. Ναι, ναι, σου λέει θα κατεβάσει ταινία Κουστούριτσα με τη Φέντα Ναγουέι. Αμάν πια κι αυτό ο Κουστούριτσα λύσαξε. Τι θέλει, αυτό περιπέρσι το βραβείο. Πάλι! Άσε, Χριστιανέ, πια κανέναν άλλο να το πάρει. Άπλιστος άνθρωπος. Σιγά μην το πάρει ο Κουστούριτσα με την προσόντα, με τη Φέντα Ναγουέι. Σιγά καλέ, τι είναι η Φέντα Ναγουέι. Θα βάλω εγώ τη χαζό Αμερικάνα δίπλα στο δικό μα το Μαρτσέλο. Άλλη κλάση, παιδί μου. Εγώ εκείνο που φοβάμαι λίγο είναι τον Κουροσάβα. Άκουσα ότι θα κατεβάσει κι αυτός ταινία στις Κάνες. Α, μην το φοβάσαι τον Κουροσάβα. Α, αυτός θα έχει μπαμπαλιάσει τελευταία ντύπ για ντύπ. Άντε να του δώσουν και μια εφημομνία έτσι για να του ρίξουν τάξη τα μάτια. Εγώ το Σκορτσέζε, φοβάμαι πολύ το Σκορτσέζε. Ναι, ναι, αυτός ο νοθυματισμένος ο Σκορτσέζε. Λένε ότι εντυπωσίασε πολύ στο Βερολίνο. Τι σχέση έχει αυτά καλά, το Βερολίνο, άλλε Κάνες. Στις Κάνες είναι αυστηρά, δεν έμπατε σκύλια, λέστε. Έκανε και ένα θρύλο με την Τζέσικα Λάγκα, θα τον φοβηθούμε σιγά. Ναι, καλή σιγά την Τζέσικα Λάγκα αυτή την ξανθόψηρα. Χάλια έχει γίνει, την είδα τελευταία σε μια φωτογραφία. Χάλια, κάτι κύκλους κάτω από τα μάτια. Καλέ, ποτέ δεν είχε ωραία μάτια. Κάτι μικρά, κάτι τσίμπλικα. Και αλήθωρη, καλέ, αλλού μπανίζει, αλλού φουρνίζει. Αλλά όχι, παιδιά. Δεν το πάρει ο Σκορτσέζε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τάκης θα κάνει την έκπληξη, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και αν το πάρει στις Κάνες, τι έρχεται μετά? Τι έρχεται, το Όσκαρ ξένης ταινίας! Αχ, να βρεθώ στην τελετή των Όσκαρ και ας πεθάνω μετά. Δεν λες, άμα πάει ο Τάκης για το Όσκαρ θα μας πάρει μαζί της την απονομή. Καλά, θα μας πάρει στις Κάνες, δεν μας πάρει στα Όσκαρ. Σωστά. Αχ, έχω να ράψω μία τουαλέτα για την τελετή, θα σκάσει αέρα από τη ζήλια της. Πώς θα είναι? Α, μπλε σκούρα με τυρκουάζ μπουστάκι. Α, μην βάλεις τυρκουάζ, θα βάλω εγώ, πάει με τα μάτια μου. Καλά, θα βάλω εγώ κόκκινο. Αντάξει, και εγώ θα βάλω μαύρο που παίρνει το μαλλί μου. Ναι, με μακριά μαύρα γάντια. Α, όχι, ένα γάντι θα βάλω, τη μόδα το ένα. Μην τα λέτε, αυτά μην τα λέτε, με πιάνει τρακ. Μόνο που σκέφτομαι ότι θα κάτσω δίπλα στον Κέβιν Κόστ, ναι, σφίγγεται το στομάχι μου, εδώ. Και εμένα, και εμένα. Εγώ προτιμώ τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Καλέ, θα με πάρετε και εμένα στην τελετή. Πώς, ρε Μπέμπέκα μου, αφού δεν έπαιξε στην ταινία. Μπορούμε να πούμε ότι δίθεν είμαι αμπηγές. Ναι, καλέ, θα σε πάρουμε σιγά τώρα που δεν θα έρθει. Δεν ξέρω, Όλγα μου, αν μπορεί να κάτσει όμως μαζί μας στην πλατεία. Διότι στην πλατεία κάθονται μόνο οι συντελεστές. Θα βάλουμε μέσα το Μαρτσέλο που έχει γνωριμίες, θα βολέψει, μην ανησυχείς. Όλα εύκολα τα έχεις εσύ. Οι θέσεις στην πλατεία είναι αριθμημένες. Εντάξει, μωρ, θα κάτσει τον εξώστη. Ή και όρθια, σε πειράζει, κάτσει όρθια. Καλή, και στο ένα πόδι κάθομαι, αρκεί να είμαι στην τελετή. Θάσε, θάσε. Εγώ μόνο ένα πρόβλημα έχω. Έτσι και πάρει το Όσκαρ ο Τάκης. Πώς θα ανέβω μαζί του στο βήμα να το παραλάβω? Καλά, εγώ έτσι κι ακούσω. And the winner is Τάκης Μερενίτης from Greece.
Λιποθύμησα. Αχ, τι όμορφη στιγμή! Χριστέ μου, με φαντάζεσαι εμένα στο βήμα, με τα Όσκαρ στο χέρι. Thanks to the Academy of the Award. Thanks to the director Takis Meranitis. Thanks to my daddy, thanks to my mommy, thanks to Aunt Rebecca. Τι αγγλικά θα τα πεις? Ναι, γιατί? Όχι καλέ, εγώ τον ευχαριστήριο λόγο θα τον βγάλω στα ελληνικά και όποιος θέλει να καταλάβει. Κι εγώ πρέπει να υποστηρίξουμε και να προπαγανδίσουμε τη γλώσσα μας σε αυτή τη διεθνή γιορτή του κινηματογράφου. Λέτε να μιλήσω κι εγώ ελληνικά? Καλέ, ναι, και τρεις ελληνικά θα μιλήσουμε. Καλέ, δεν μπορείτε να μιλήσετε κι τρεις μαζί, μια θα ανέβει στο βήμα. Α, ωραία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αγγλικά, οπότε ελληνικά θα τα πω. Γιατί εγώ μου γκίμε, δεν μπορώ εγώ να ανέβω μαζί με τον Μαρτσέλο και τον Τάκη στο βήμα. Εσύ άμα ανέβει θα τα χάσει από την αρχή, δεν κάνει εσύ κομπλάρη. Εγώ δεν κομπλάρω, εγώ θα ανέβω στο βήμα. Στο κάτω-κάτω είμαι και ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος Ελληνίδας από όλες μας. Γιατί εγώ σου μοιάζω για Εσκιμό, ε? Εσκιμό, όχι, θα μπορούσε να είσαι καλλιδέτερη, δε σπανίδα, ενώ εγώ είμαι Ελληνίδα 100%. Πρώτα-πρώτα τα μαύρα μου μαλλιά. Και εγώ με τα βέβαια, εγώ κατράμι θα τα κάνω. Καλή, μη μαλώνετε, περιμένετε πρώτα να πάρουμε το Όσκαρ. Όχι, Μπεμπέκα, διότι αυτό που κάνει όλη δεν είναι σαβολιά. Καθόλου σαβολιά δεν είναι. Στο κάτω-κάτω εγώ το δικαιούμαι το Όσκαρ. Ο Τάξης είναι γαμπρός μου. Ναι, πριν από το Όσκαρ το σκυλόβριζες. Τώρα με το Όσκαρ έγινε γαμπρούλης. Δεν την ξέρεις, μωρή, τι συμφεροντολόγα είναι. Μαράντε, πηγαίνετε να ανοίξετε τώρα και σταματήσετε την κουβέντα. Το Όσκαρ θα το πάρω εγώ, τελείωσε. Καλά, καλά, μη συγχύζεσαι. Θα έρθει ο Μαρτσέλο και αυτό θα διαλέξει ποια θα το πάρει.